Σήμα κινδύνου για πολλά δημόσια έργα στην Κρήτη, καθώς μέσα στη δίνη της ενεργειακής κρίσης και των ξέφρενων ανατιμήσεων, οι εργολήπτες είτε δεν μπορούν να τα ολοκληρώσουν, είτε επιδιώκουν πίστοση χρόνου, ελπίζοντας σε μείωση των τιμών. Οι ανάδοχοι έργων κοιτάζουν πώς θα διαλύσουν το έργο ή πώς θα το καθυστερήσουν, προκειμένου να λυθούν όλα τα προηγούμενα προβλήματα. Πολλά διαλύονται καθημερινά, σε πολλά υπάρχει δικαστική διαμάχη ανά την Ελλάδα και όλα θα ολοκληρωθούν από ό,τι φαίνεται πέραν του προγραμματισμένου χρονοδιαγράμματος. Έχουν πάει τα κόστη περίπου στο συν 30-35%. Έχουν πάρθει τα έργα μια έκπτωση της άξης 40-45%, καθότι και η μελέτη τότε έδινε το περιθώριο για τέτοιου είδους έκπτωση. Ήρθε ο χρόνος υλοποίησης του έργου μετά από 1,5 χρόνο. Οι τιμές, όπως ξέρετε, αυξήθηκαν ραγδαία σε μικρό διάστημα, μέσα σε ένα χρόνο γίνανε όλα αυτά. Οι απίστευτες ανατιμήσεις αλλά και οι μεγάλες ελλείψεις υλικών αποτελούν βόμβα στα θεμέλια των έργων. Πρόβλημα υπάρχει ενδεικτικά με τα ασφαλτικά υλικά, γρανιτο κυβόληθους, εισαγόμενα υλικά που ενσωματώνονται σε δημόσια έργα, προϊόντα χάλιβα και προϊόντα μονωτικών υλικών για οικοδομικά έργα. Σε όλο το φάσμα των δημοσίων έργων, κάποια εισαγόμενα υλικά δεν μπορεί να έχουν τη σωστή τροφοδοσία για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων. Και προπαντός σε έργα που αφορούν δήμους και περιφέρειες. Όταν λοιπόν έρθει η αναθεώρηση και λέει ότι πρέπει να καταβληθούν παραπάνω λεφτά λόγω της αύξησης των τιμών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, είναι ένα μεγάλο ερώτημα από πού θα αντιληφθούν αυτές τις πιστώσεις. Και το δεύτερο είναι ότι όντως πάρα πολλά έργα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις σημαντικές, το οποίο αφορούν την προμήθεια των πρώτων υλών, λόγω κόστους από τη μια που είναι πολύ μεγαλύτερα από ό,τι ήταν στην αρχική μελέτη για τον εργολάβο και αφετέρου σε σχέση με τα θέματα των πληρωμών. Θύμα των καθυστερήσεων αποτελούν κατασκευαστικά και έργα οδοποιίας έως και αντιπλημμυρικά, με την εκτόξευση του κόστους να απειλεί την ολοκλήρωσή τους και την τεράστια έλλειψη υλικών να προκαλεί διαρκώς νέα εμπόδια. Ενδεικτικά είναι τα προβλήματα που προέκυψαν στα έργα του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Τα έργα στο Βόρειο Οδικό Άξονα έχουν προσωρινά σταματήσει, διότι λείπει κάποιο μετάλλευμα, κάποιο εφόδιο το οποίο είναι αναγκαίο για την κατασκευή της αντιολισθητηρίας ασφάλτου. Θα έπρεπε να είχε έρθει από τον Οκτώβριο, δεν έχει έρθει λόγω των συνεπειών του πολέμου και των παγκόσμιων ανακατατάξεων. Κάθε είδους είναι κατασκευαστικά, αντιπλημμυρικά σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα οποία έχουν μεγάλες ποσότητες σιδήρου μέσα, έτσι, πασάλους, τυχεία, γενικά όλα αυτές οι αντιστηρίξεις των πρανών. Κατά κύριο λόγο, φυσικά υπάρχουν έργα οδοποιίας και γεφυρώσεις και βεβαίως υπάρχουν και κτηριακά. Το θέμα έχει απασχολήσει την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κρήτης που προειδοποιεί για τις συνέπειες της κατάστασης. Οι εργολήπτες ζητούν την αναθεώρηση των τιμών στα υλικά, ενώ όπως πολλοί υποστηρίζουν, παραμένουν απλήρωτοι με αποτέλεσμα να δυσκολεύει ακόμη περισσότερο η πρόοδος των εργασιών στα μικρά και μεγάλα έργα.